αρέσουν πάρα πολύ οι αγκινάρες. Ειδικά οι τίνου είναι εξαιρετικές. Οι αγριαγκινάρες στην Κρήτη είναι επίσης πάρα πολύ ωραίες. Συγγνώμη, μιλάμε στο καμαρίνι μέσα, έχουμε πιάσει από εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Και έχουμε φτάσει μέχρι την Κρήτη. Από όλα αυτά που είπαμε, δεν μπορούσα να μου πει δεν τρώω τις αγκινάρες, θα φτιάξω μια άλλη μελέτα. Είμαι ανοιχτή σε νέες γεύσεις. Ωραία, μπράβο σου. Σου έχω εμπιστοσύνη εγώ όταν λέω. Βέβαια. Αυτό λοιπόν είναι το μενού της Πέμπτης. Με την προτροπή της Αριστείας Γαζούλη, την υπογραφή της, έτσι. Ναι, βέβαια. Για να δούμε όμως τι έχει φτιάξει. Σήμερα πήρα και την έγκριση, γιατί η Αριστεία έστειλε τους τίτλους και εγώ έφτιαξα τις συνταγές. Ναι. Οπότε σήμερα της έδειξα τη συνταγή, πήρα και την έγκριση. Μου λέει σωστή. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Για να τη δοκιμάσουμε. Λοιπόν, έχουμε μια ομελέτα με αγκινάρες. Να σου φτιάξω μια σκέτη. Ναι. Θα σου φτιάξω μια σκέτη για να πάρεις πακέτο. Είναι πολύ ωραία. 6 αυγά και 4 ασπράδια για 4 μερίδες. Βάζετε 6 ασπράδια. 10 σπάδια βάζω. 3 αγκινάρες, 3 φρέσκα κρεμμυδάκια, φρέσκα μυρωδικά, αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο. Ωραία. Δεν θα κάνω τίποτα μαγικό. Τι μυρωδικά έχεις βάλει και είναι τόσο ωραία? Έχω βάλει θυμάρι, φρέσκια ρίγανη, που είναι το πιο εκλεπτισμένο μυρωδικό κατ' εμέ. Ναι. Είναι το πιο εκλεπτισμένο μυρωδικό. Ναι. Όπου και να βάλεις φρέσκια ρίγανη, κάνει ένα. Συμφωνώ, και το θυμάρι εμένα μου αρέσει. Φρέσκο θυμάρι, φρέσκια ρίγανη. Μαϊντανό και βασιλικό. Υπέροχο. Ούτε εγώ το πιστεύω. Να, έτσι φαίνονται οι αλλαγές που έχεις κάνει στη ζωή σου. Εξελίσσεσαι που είπες, όλο εξελίσσεσαι. Τι λες τώρα? Λοιπόν, για λέγε εγώ. Λοιπόν, σε ένα αντικολλητικό, χωρίς λάδι αρχικά. Α, χωρίς. Ναι, ναι, δεν θέλω όσο το δυνατόν λιγότερο λάδι και ιδανικά ομό. Εδώ δεν μπορώ να το κάνω χωρίς καθόλου, γιατί όσο αντικολλητικό και να είναι το τηγάνι, η ομελέτα θα κολλήσει. Γιατί να μην βάλεις καθόλου? Είναι φρέσκια. Αυτή είναι κατεψυγμένη, γιατί εδώ οι φίλοι μας δεν βρήκανε φρέσκια σήμερα. Αλλά ακόμα βρίσκουμε λίγες. Έχει ακόμα για ένα μήνα. Και είναι και δύσκολο τώρα να τις καθαρίζεις. Εξήγησέ μου για το λάδι. Τι πειράζει να βάλω λίγο λάδι για να κάνω τη μελέτα? Όχι, δεν πειράζει. Θερμιδικά το μετράμε. Θερμιδικά. Δεν έχει τίποτα, ρε παιδιά, αυτό. Όχι, δεν έχει. Μόλις ψηθούν λίγο, αν είναι φρέσκες, μπορώ να μην τις κάνω και να τις σοτάρω 1 λεπτό και να ρίξω τα αυγά. Γιατί είναι τρυφερές, έχουν άλλη έγλη. Γενικά όλα τα υλικά στην ώρα τους είναι η καλύτερη του στιγμή. Μπράβο. Η καλύτερη στιγμή που θα μπορούσες να τα πάρεις. Όση ώρα λοιπόν σοτάρονται οι αγκινάρες, εγώ τι κάνω, έχω πάρει εδώ αυγά, έχω πάρει και ασπράδια. Τα έχω πάρει τα ασπράδια σε μπουκαλάκι, γιατί δεν μου αρέσει να κάνω waste, γιατί αλλιώς θα πρέπει να πετάω τους κρόκους. Σωστά. Είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο. Εγώ το ασπράδι αυτό που το έχω χτυπήσει δεν μου έχει γίνει μαρέκα. Το λέει πολύ παραπονεμένο σου. Ή μου λες, δεν σου γίνει μαρέγκα. Έχει πικράνει αυτή η υπόθεση. Το πικράνει το. Φώτη, για να σου είμαι ειλικρινής, σε μαρέγκα δεν το έχω δοκιμάσει. Μπορεί έτσι, έτσι τα καταλαβαίνω. Δεν έχει καμία δίκιο. Και τι κάνω εδώ τώρα, ρίχνω χωρίς ιδιαίτερη φιδό. Και πόσο το ζυγίζεις το ασπράδι του αυγού? Πώς το ζυγίζω? Δηλαδή, όταν λύσεις, ας πούμε, ασπράδι από 4 αυγά. 120 γραμμάρια. Το αυγό. Περίπου 30 γραμμάρια είναι το καθένα ασπράδι. Από ένα μέτριο αυγό. 30 γραμμάρια είναι το κάθε αυγό. Ναι, 50 γραμμάρια είναι το αυγό, 20 είναι ο κρόκος και 30 το ασπράδι. Περίπου 50 γραμμάρια είναι ένα μέσο αυγό. Στη ζαχαροπλαστική. Για 30 να το κάνω. 30, 40. Βάλει και λίγο παραπάνω ασπράδι. Δεν πειράζει. Ναι, και αν βάλεις παραπάνω δεν θα γίνει κάτι. Θέλω να πω, εμένα βρήκες. Όχι, ρε παιδί. Σε όλα, δεν πειράζει. Άμα δεν έχεις αυτό, βάλτε αυτό. Δεν πειράζει. Βάλτε εκείνο. Βάζω αλάτι και πιπέρι. Υπάρχει εδώ ένα τρομερό κόλπο. Κόλπο, το οποίο δεν το έχω κάνει, αλλά το λέω. Μήπως θέλει κανείς να το κάνει. Για πες το. Μπορούμε να βάλουμε εδώ πέρα μέσα λίγη σόδα από αυτή που πίνουμε. Τι? Όντως, γιατί? Ανθρακούχο νερό, ανθρακούχο νερό. Και τι θα μου την αφρατέψει? Ναι, και επίσης άλλο tip για να σου αφρατέψει πολύ καλά η ομελέτα είναι να τη χτυπήσει με τον μπίμερ. Αν είσαι μια τετραμελής οικογένεια και θες να κάνεις 4, δηλαδή πολλές, να μην σου φύγει το χέρι. Τακ, χτυπάς μία με τον μπίμερ και ενσωματώνει μέσα αέρα, οπότε αυτός ο αέρας έρχεται και σου σηκώνει τα αυγά εδώ. Ναι, όταν λες λίγη σόδα, ένα σφινάκι. Ναι, λίγη. Λίγη, γιατί η σόδα δεν πάει πουθενά. Θα βγει στο τηγάνι σιγά-σιγά. Μάλιστα. Εννοώ το νερό θα βγει. Okay. Βάζω. Θα το κάνω. Θα το λίγο λαδάκι. Έχεις βάλει σόδα εσύ? Έχω βάλει την ταραμοσαλάτα. Και βγαίνει μετά. Πάρα πολύ ωραία. Σου δίνει μια ωραία υφή, αλλά βγαίνει. Στην ταραμοσαλάτα. Από ταραμοσαλάτα δεν ξέρω. Δεν θέλω τέρμα το τηγάνι μου. Γιατί θα καεί από κάτω χωρίς να προλάβει να ψηθεί από πάνω. Ναι. Και εδώ τι κάνω, βάζω όλο το υλικό μέσα. Ναι, αυτό που την έχει υπογειώσει είναι τα μυρωδικά πάντως, παιδιά. Πάντα τα μυρωδικά. Ναι. Και ακόμα και όταν θα φάμε σκέτα ασπράδια, ας πούμε, ναι. Αν τους ρίξουμε μέσα ένα θυμαράκι, ναι. μία ρίγανη κτλ. Ναι. Αμέσως ανεβάζουν όλη τη φάση. Μπορούμε εδώ να βάλουμε εννοείται σκόρδο, εννοείται πάπρικα, εννοείται κάπαρι. Ό,τι μας αρέσει, κροκυθάκι. Ναι. Αλλά γενικά, ή ας πούμε, έχω στην κατάψυξη λίγο αρακά που πάει πάρα πολύ με τις αγκινάρες. Που έχω από το σακουλάκι μου έχει μείνει μια χούφτα που ούτε και για μαγειριά κάνει, αλλά δεν έχω και τι να το κάνω. Το βάζω εδώ πέρα. Ή σε ένα ρύζι. Το σπαράκι, το βάζεις. Έχω λίγο ρύζι που μου έχει μείνει. Ή να βάλω και ρύζι μέσα στην ομελέτα. Φανταστική. Αλήθεια λες. Φανταστική. Έλα ρε. Όπω. Έχω λίγο κινέζικο ρύζι το τηγανιτό με. Ναι. Εγώ το βάζω όμως εδώ πέρα μέσα και το βάζω τα αυγά από πάνω. Τώρα στην περιοδία που τρώτε έξω πάντα, μετά την παράσταση, όλοι μαζί. Ναι. Σε αυτό ευελπιστώ. Σε ένα καλοκαίρι που θα βγαίνουμε μετά την παράσταση και θα το πούμε μαζί. Βέβαια, κάνετε και κάτι. Σωστά. Πού είναι η πρώτη σας στάση? Ηλιούπολη εδώ πρώτα. Πρώτα ξεκινάμε από Αθήνα. Ηλιούπολη, Καρέα. Ξεκινάμε 5 Ιουλίου εδώ, λίγο στην Αθήνα και μετά. Παρασκευή. Από Κρήτη μέχρι Αλεξανδρούπολη και από. Πόσο καιρό θα είστε περίεργα? Μέχρι Σεπτέμβρη. Α, θα πάτε τουρνέ. Ναι. Πώς και το αποφάσισες έτσι? Μου είχε λείψει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Έγινε ένα κομμάτι παιδικότητες που ήθελα πάλι να έρθω σε επαφή. Δεν είναι κακό. Τι λες, τέλειο είναι. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Ναι, έχει χαρά πολύ και είναι και η συγκεκριμένη δουλειά. Ναι. Γιατί καπάκωσες την ομελέτα με το άλλο? Έχω και καπάκι. Δείχνω ότι όποιος δεν έχει καπάκι μπορεί να βάλει ένα δεύτερο τηγάνι από πάνω για να ψηθεί, γιατί είναι παχιούτσικη. Οπότε δεν πρέπει λίγο να την καπακώσουμε. Ναι. Για να την γυρίσω. Θα την γυρίσω, ναι. Okay. Απλώς θέλω να πω το εξής. Τα κόλπα αυτά που κάνουμε με τις κρέπες, τις ομελέτες και τα ρέστα, που τα πετάμε στον αέρα κτλ. Μην το κάνετε. Προϋποθέτουν, εγώ και αυτές όλες τις έχω γυρίσει. Αλλά ήταν το μισό υλικό από αυτό που έχω βάλει τώρα, αυτή δεν γυρίζει. Γιατί δεν γυρίζει με ένα πυρούνι και με ένα τέτοιο? Ναι, βρε, με κίνηση εννοώ. Καλά, ναι. Όσο αν θέλω να κάνω την κίνηση και να τη μάθω, γιατί είναι ωραία εφετζίδικη και μου αρέσει να την κάνω σπίτι μου κτλ. Τι πρέπει να προσέξω? Η κίνηση γίνεται από εδώ πάνω. Όχι από εδώ, το χέρι, όχι εδώ. Να τον ώμο. Ναι. Εντάξει, και όσο πιο χαμηλό είναι το τηγάνι, τόσο πιο εύκολα γυρίζει. Όσο πιο λεπτό είναι το πράγμα, τόσο πιο εύκολα γυρίζει. Αν κάνετε μια μελέτα τόση, όσο εξασκημένοι και να είστε, δεν θα γυρίσει ποτέ. Μάλιστα. Μας το έχει... πρέπει να γίνει ειδικό μάθημα με τον νόμο και με το αυτό που γυρίζεται. Είναι ειδικό μάθημα. Να κάνουμε μια... Είναι ειδικό μάθημα. Στις σχολές. Έλα. Αυτή, ας πούμε, εγώ τώρα εντάξει είμαι και κάπως πεπειραμένη, δεν μπορεί να γυρίσει. Όχι. Γιατί είναι το πάχος τέτοιο που βλέπεις όταν τη χτυπάω, χτυπάει στο τείχος. Δεν κλωτσάει. Αν ήταν πολύ πιο λεπτό το τηγάνι, αυτό που γυρίζουμε τις κρέπες, θα γύριζε. Εντάξει, οπότε το λέω για να μην απογοητεύονται οι άνθρωποι, δεν κάνετε κάτι λάθος, απλώς το παχύ στρώμα υλικού είναι δύσκολο να γυρίσει. Ναι, και τώρα γύρισε. Ή στη μέση, καλά γύρισε τώρα, δεν είναι ακριβές, αυτό. Δεν πειράζει, θα γύρισε στη μέση. Γύρισε, εντάξει. Πόση ώρα το ψήνεις? Πόσο το ψήσαμε, 5 από τη μία. Επίσης μπορούμε να το ψήσουμε και στη μέση, ενώ... αν δεν θέλουμε να είναι εντελώς σφιχτή και να πάμε πιο προς τη γαλλική πλευρά, ας πούμε, μπορούμε να την γυρίσουμε στη μέση, να ψηθεί, να κλείσει δηλαδή με τη θερμότητα κάτω και πάνω, να ψηθεί λίγο και το μέσα, με καπάκι ή χωρίς. Θέλουμε σύνολο 6-7 λεπτά, δεν θέλουμε. Να σου πω, τα αλάτια πότε τα βάζεις στην ομελέτα? Εδώ, στο μείγμα. Ναι. Α, δεν τα βάζεις στο τέλος? Όλα τα βάζω στο μείγμα εγώ. Μάλιστα. Εγώ τα βάζω όλα στο μείγμα. Σε όλα τα φαγητά αυτό? Yes. Πάντα. Σε όλα τα φαγητά το κάνει. Σε όλα. Ανακατεύω, κάνω ένα μείγμα, ανακατεύω. Έχω την αίσθηση ότι με την κουζίνα τελευταία άρχισες να φλερτάρεις. Πολύ τελευταία. Ναι. Χθες. Πολύ τελευταία χθες. Όχι, ναι, εντάξει. Και ποια ήταν η ανάγκη αυτή που σε έκανε να πας στην κουζίνα? Η ανάγκη για αυτοφροντίδα και αυταγάπη. Ναι. Και τι φτιάχνεις έτσι καλό? Καλά, δεν κάνω περίπλοκα πράγματα. Έκανε ένα μπουργκινιόν της προάλλες. Κάτσε να μας πει. Δεν κάνω, μωρέ. Δεν τρώω κρέας καταρχάς εγώ. Εγώ τρώω μόνο ψάρι, που και που. Δεν κάνω τα βασικά, τα κάνω. Τα κάνω, αχ, έφτιαξα εγώ τους γίγαντες που σου έφερα από τη Λαΐστα. Τους έφτιαξες? Εγώ θα τους φτιάξω την άλλη εβδομάδα εδώ, θα τους φτιάξω. Θα μας τους φτιάξεις εδώ? Καλά. Ωραία, δεν φαντάζεσαι. Του λέω χθες τι έκανες, έκανες κάτι έτσι εντυπωσιακό? Έφτιαξα γίγαντες μου. Είναι μέλι, δεν καταλαβαίνεις. Είναι σαβούτυρο, τους κόβεις και είναι σαβούτυρο. Είναι τρομερή, είναι κάτι γίγαντες από το Ζαγόρι που είναι φανταστική. Κοκκινιστούς τους έκανες? Ναι. Στο φούρνο. Τον Καλαβρίτο, οι γίγαντες είναι καταπληκτικοί. φέρνουμε από το χωριό κάθε χρόνο. Εσύ από πού είσαι, από τα Καλάβρητα? Ναι, η καταγωγή είναι και των δύο γονιών. Και των δύο γονιών, ναι. Από τα Καλάβρητα. Ωραία τα Καλάβρητα, μ' αρέσει. Πάρα πολύ ωραία. Πήγα πάλι φέτος. Πάλι πήγε φέτος. Ναι, πήγα. Μάλιστα, λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γογό. Πες τα υλικά μία φορά. Λέω τα υλικά άλλη μία φορά και είναι ενδεικτικά, έτσι. Θέλω 6 αυγά. 4 ασπράδια για 4 άτομα, 3 αγκινάρες, 3 κρεμμυδάκια, αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο, 2 κουταλιές της σούπας φρέσκα μυρωδικά. Ναι. Καλύτερα να είναι όλα ψιλοκομμένα. Μπορούμε να βάλουμε ό,τι άλλο πράσινο θέλουμε. Στην υγειά σας και καλή όρεξη. Μάλιστα, αύριο τι καλό μας έχεις, Γογό? Αύριο σας έχω ντομάτες γεμιστές με πληγούρι και κιμά κοτόπουλο. Και? Κιμά κοτόπουλο. Ντομάτες γεμιστές με πληγούρι και κιμά κοτόπουλο. Ωραίο θα είναι αυτό. Και δύσκολο μου ακούγεται. Ναι, λίγο. Μελαλίδικο είναι. Λίγο. Σαν γεμιστά είναι. Κατάλαβα. Μακρινές γεμιστά. Λοιπόν, την Νάντια Κοντογιώργη, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να τη δείτε σε όλη την Ελλάδα. Έτσι, από κοντά. Όπα και το πακετάκι. Το πακετάκι μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σου φτιάξω μια σκέτη χωρίς αγκινάρες. Είναι ένα έργο για έναν καλύτερο κόσμο που όλοι τον έχουμε ανάγκη. Οπότε ελάτε και θα σας ταξιδέψουμε προς τα εκεί. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, και βέβαια τα μυαλά που κουβαλάς είναι τον Ιούλιο. Θα έρθουμε να σε δούμε. Μας ακούσει. Θα το δούμε οπωσδήποτε. Είσαι εξαιρετική στη μεταγλώτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και σας ευχαριστώ και για τη φιλοξενία και για τα καλά λόγια και για το βίντεο. Και θέλω να δώσω και τα φιλιά μου στην παραγωγή σας που είναι αγαπημένη και ειδικά στο Ραφαέλ. Από εδώ, παρακαλώ. Τα φιλιά στο Ραφαέλ από όλους μας.